και μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και περισσότερα σαν περιφέρεια. Mm-hmm. Δυστυχώς και αυτά τα χρήματα είναι από υπερδέσμευση του επόμενου ΕΣΠΑ. Θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια ότι θα αναπληρωθούν τους ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούν και σε άλλες ανάγκες που έχουμε σαν περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, το ποσό είναι, όπως είπατε, και στις 60 εκατομμύρια. Μάλιστα. Υπήρχε ανταπόκριση από επιχειρήσεις του νησιού και σε τι αριθμό φτάνουν οι αιτήσεις? Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει μεγάλη ανάγκη, κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες, γι' αυτό είναι βέβαιο. Οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν επέβαλαν την αίτηση είναι 10.900, δηλαδή κοντά 11.000 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και το ποσό το οποίο ζητείτε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, είναι 275 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και σαφώς, όπως βλέπουμε, λοιπόν, διαπιστώνουμε, το ποσό είναι αρκετά μικρό. Κάθε ενίσχυση όμως αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι σημαντική. Ασφαλώς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η επιχειρήση αυτή τη στιγμή χρειάζεται πέρα από αυτά τα χρήματα και άλλους τρόπους ενίσχυσης και από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, έχουν δοθεί επιστευτές προκαταβολές, οι οποίες νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό και ωφέλιμο για τις επιχειρήσεις να μετατραπούν σε μη επιστευτές, για να συμπληρωθούν, δηλαδή, όλα τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Ποιες ήταν οι επιχειρήσεις που έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να κάνουν την αίτησή τους? Έχετε μία εικόνα γι' αυτό? Τέτοια εικόνα δεν έχουμε, απλώς με βάση τα στοιχεία δηλαδή. Απλώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι και χαρακτηριστικό της οικονομίας της Κρήτης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι τουριστικού, έχουν σχέση με τον τουρισμό, γιατί εκεί υπήρχε και η μεγαλύτερη, ουσιαστικά θα λέγει κανείς, απώλεια, λόγω της μεγάλης μείωσης που είχαμε πάνω από 80% στα έσοδα από τον τουρισμό φετινή τη χρονιά που πέρασε. Mm-hmm. Είναι και ξενοδοχεία και τα μαγαζιά της γειτονιάς που λέμε που ζητούν την ενίσχυση, που έχουν αιτηθεί της ενίσχυσης. Προφανώς είναι και τέτοιες επιχειρήσεις, αλλά σαφή εικόνα δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή, γιατί η αξιολόγηση στην ΑΙΤΟΡΑ, όπως ξέρετε, οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, το οποίο είναι στο Υπουργείο Οικονομίας. Και από εκεί, αν δούμε και τα στοιχεία, θα αντλήσει δηλαδή η Επιτροπή Αξιολόγησης για να κάνει την αξιολόγηση των αιτήσεων, ελέγχοντας καταρχήν αν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Ε3 γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ποια είναι τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Και κατά δεύτερο λόγο, θα γίνει αξιολόγηση με βάση τη βαθμολογία την οποία ήταν στην πρόσκληση του προγράμματος. Μέχρι μέσα τέλος Γενάρη θα υπάρχει έτσι μια ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, γιατί αντιλαμβάνεσαι, ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος που για μια επιτροπή αξιολόγησης είναι δύσκολο να δουλέψει με πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς για να μπορέσει να ολοκληρώσει με ασφάλεια και με δικαιοσύνη τη διαδικασία. Να μην ενοικηθεί κανείς δηλαδή που δικαιούχος που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Μέσα στο Γενάρη, λοιπόν, ναι, σας ακούω. Άρα τον Γενάρη, μέσα στα μέσα του Γενάρη, λοιπόν, το πότε θα έρθουν χρήματα τώρα στους... Δεν μας ακούει, χάσαμε την επικοινωνία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, φίλες και φίλοι. Κατερίνα, θα μας βοηθήσεις λίγο να το δούμε. Να ξανακαλέσουμε λοιπόν τον κύριο Παπαδεράκη. Ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε.